Λάκη, θα ξεκινήσει εσύ. Γεια σου, Βασιλική. Είναι ωραίο, σαν look. Κάποια που βαριέται το σακάκι της μπορεί να το κάνει, να το κόψει. Και να μην σου πω ότι μπορεί να βάλει και τον μπρος πίσω. Αυτό σκεφτόμουν. Mm. Αλλά κάνει λίγο άσχημη κούρμπα εδώ της πλάτης του σακακιού. Όχι το σακάκι, τη φούστα. Α, τη φούστα. Νόμιζα το σακάκι. Το δεν γίνεται. Το fit του δεν μπορεί να γίνει. Ναι, ναι, ναι. Για το σακάκι γίνεται. Το έκανα. Το οποίο μπροστά είναι σαν μια διπλή φούστα. Με γκρι παντελόνι, όχι με μαύρο. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ χάλασε η εικόνα γιατί είναι όλοι ομοιόμορφοι γκρι για να αναδείξουμε και το κόσμο που σήμερα είναι το task. Mm-hmm. Θα μπορούσε να έχει κάνει ένα. Μία βερμούδα, ούτε καν γκρίζα πάλι, με αυτό το πολύ χοντρό ρεβέρ που έχουν τα παλιακά που είναι με την πιέτα και το ρεβέρ. Οπότε θα έκανε μια εικόνα ζυγισμένη, ωραία. Ναι. Αυτό το, δεν είναι μόνο ότι είναι μαύρο, είναι και ότι είναι, είναι φαρδί. Κοίταξε λίγο η θεία και δείξε με το παπούτσι ένα λεπτό. Α. Ναι. Εντάξει, το παπούτσι οκ. Okay. Ειδικά αν είχε κάτι κοντό και είχε τη γάμπα έξω, μπορεί να έδειχνε πολύ πιο ωραία και αυτό το παπούτσι. Okay. Ωραία. Αξιοπρεπής και πολύ ήσυχη. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Προχωράμε στην Εύελιν. Γεια σου, Μπί μου. Λοιπόν, η ιδέα που έδωσε με τον γκρι του παντελόνι ήταν πραγματικά αυτή η νούμερο ένα ιδέα που είχα κι εγώ μέσα στο μυαλό μου. Παρ' όλα αυτά, εφόσον επέλεξες να βάλεις κάτι μαύρο από κάτω, σίγουρα δεν μου αρέσουν τα παπούτσια, θα ήθελα κάτι με κοντό καρέ να είναι τετράγωνο μπροστά, κάπως αλλιώς αυτό το παπούτσι. Με την φούστα, επειδή έχω κουραστεί εγώ να τη βλέπω πάνω από παντελόνι και στην πραγματικότητα θεωρώ ότι είναι ένα statement μόδα που βλέπουμε, μία τάση, αλλά στην πραγματικότητα δεν βλέπω και κανένα να το κάνει. Οπότε θα ήθελα να την είχες αντιμετωπίσει τη φούστα σαν ζώνη. Σαν ζώνη την αντιμετώπισα. Εννοώ να φαίνεται εντελώς ζώνη, μην φαίνεται καθόλου φούστα. Να είναι πιο μικρή. Να είναι πιο μικρή. Ναι, να είναι πιο κομμένη. Να είναι σαν κάτι παλιές που έβγαζαν οι Discord και δεν τις φορούσε ποτέ κανείς. Στην πραγματικότητα τόσο κοντή φούστα δεν θα φόραγα. Δηλαδή, εμένα στο μυαλό μου όντως ήταν... Εγώ που δεν φοράω τέτοιες φούστες. Ναι, όχι, δεν είναι πρόβλημα. Εγώ εννοώ ότι νιώθω... Αλλά θα την ήθελα ακριβώς στη μέση. Μπορεί και... Τύπου τόσο... Ναι, ναι, ναι. Και να βλέπω και το άνοιγμα ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, να έχεις μεταφέρει και λίγο το κουμπί. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολύ ωραίο look. Ευχαριστώ πολύ. Σε βλέπω πολύ καλά μέσα σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Τρία. Μερσή. Στέλιο. Λοιπόν, αυτό το rework, το σακάκι κομμένο ίσον ταγέρ, το έχω λίγο βαρεθεί. Δηλαδή, παίζει πάρα πολλά χρόνια πια. Το οποίο είναι σίγουρα μια ωραία ιδέα που πάντα θα μπορεί μια κοπέλα να την εφαρμόσει και να φτιάξει ένα καινούριο ρούχο. Αλλά επειδή το έχουμε δει ακριβώς έτσι φορεμένο, κάπως δεν το συμπαθώ, δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Δηλαδή το βαριέμαι, μάλλον, όχι δεν μου κάνει εντύπωση. Mm. Μου αρέσει πολύ το πάνω. Θα προτιμούσα αυτήν την εικόνα να κρατήσει πολύ όλο το σακάκι με αυτό το κόσμο που έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει κάνει ένα ωραίο φόντο για το κόσμο. Και κάτω όντως να δούμε κάτι άλλο, είτε ένα γκρι παντελόνι όπως άκουσες πριν. Είτε ένα. Layered. Layered όμως και το γκρι. Όχι, δεν το θέλω αυτό καθόλου. Καθόλου. Θα κάνω να φύγω τελείως. Ή μία μακριά φούστα, ή μάλλον από μέσα να φόραγες ένα μπόχο φόρεμα και να έχεις από πάνω αυτό το σακάκι και αυτό το κόσμημα. Ή να φόραγες ένα δερμάτινο παντελόνι ή ακόμη και μία φόρμα από κάτω. Μ' αρέσει πάρα πολύ από τη μέση και πάνω, καθόλου από τη μέση και κάτω. Οκ. Okay. Αυτό. Η τσάντα εδώ. Η τσάντα είναι από τη μέση και κάτω. Ου! Τόδες, την ώρα που έμπαινε. Έχω μάθει. 9 είναι η τελική βαθμολογία. Ψηλά. Ευχαριστώ.